στον αμύθιτο ενεργειακό θησαυρό νότια και δυτικά της Κρήτης, καθώς το νησί μας μπορεί να αποτελέσει πηγή αερίου της Ευρώπης, δίνοντας λύση στην ενεργειακή κρίση, ποντάρουν οι ειδικοί. Όλα τα βλέμματα πλέον είναι στραμμένα στις σεισμικές έρευνες νότια της Πελοποννήσου και δυτικά της Κρήτης, που ξεκίνησε η ExxonMobil, που είναι πλέον η επικεφαλής της κοινοπραξίας για τις έρευνες υδρογόνων ανθράκων. Τις ενεργειακές εξελίξεις παρακολουθεί στενά και το Ινστιτούτο Γεωενέργειας του ΙΤΕ. Ενώ πριν είχαμε κάπου 1.800 ας πούμε, χιλιόμετρα στην κάθε περιοχή, αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να γίνουν χιλιάδες χιλιόμετρα, προσπαθούμε να γίνουν γύρω στις 3.300-3.500 χιλιόμετρα δύο διαστάσεων. Έτσι. Μιλάμε πάντα για σεισμικές διασκοπήσεις δύο διαστάσεων, που είναι οι αρχικές σεισμικές διασκοπήσεις. Και όταν θα γίνει αυτό το πυκνό δίκτυο, θα μπορέσουμε να έχουμε ένα πολύ καλύτερο αποτύπωμα των στόχων. Φαίνεται ότι υπάρχουν μεγάλες ποσότητες. Αυτή ήταν η εικόνα και από την προηγούμενη κοινοπραξία και με το καινούριο σχήμα. Και αν βρεθούν, και μακάρι να βρεθούν, καταλαβαίνετε ότι θα δημιουργηθεί και ένας άλλος κόμβος από την Δυτική Κρήτη, όπου θα συνδέσει το παραγόμενο αέριο ή με τον αγωγό που υπάρχει ή με άλλο δίκτυο, το οποίο είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα να πούμε τι θα γίνει. Πάντως βρισκόμαστε μπροστά σε τρομακτικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά. Όπως εκτιμάται, σε δύο χρόνια επιστήμονες θα έχουν στα χέρια τους στοιχεία για την ακριβή θέση των ερευνητικών γεωτρήσεων σε συγκεκριμένους στόχους. Και αν χρειάζεται να πραγματοποιηθούν και τρισδιάστατες έρευνες πάνω από κάποιους πιο συγκεκριμένους στόχους, σε πολύ μικρές πλέον περιοχές, για να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε επακριβώς τη θέση κάποιας ερευνητικής γεώτρησης. Άρα, σε περίπου ένα χρόνο θα έχουμε αυτά τα δεδομένα. Εάν χρειαστεί να γίνουν σεισμικές έρευνες καινούργιες τρισδιάστατες, θα πρέπει πάλι να γίνουν περίπου τον Νοέμβριο του χρόνου, οι οποίες θα είναι λίγες, όμως θα χρειαστεί 15-20 μέρες θα είναι αυτές. Νομίζω ότι σε περίπου δύο χρόνια θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα προγραμματισμό για τη γεώτρηση. Να μην ξεχνάμε ότι η γεώτρηση προϋποθέτει μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία υπόκειται σε δημόσια διαβούλευση. Και ανάλογα με τα αποτελέσματα που θα έχουν τα ευρήματα, θα πάει ή σε ερευνητική γεώτρηση ή ενδεχομένως και σε απευθείας εξορυκτική γεώτρηση. Αν αυτό μας είπε ακριβώς το Πολυτεχνείο. Στα σημαντικά οικονομικά και γεωπολιτικά ωφέλη αναφέρθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος. Αφού θα υπάρχει τέτοια συσσόρευση έργων που έχουν να κάνουν με την εξόρυξη, με τη μεταφορά, με την προσεγιάλωση αγωγών και τροφοδοσία της υπόλοιπης χώρας, υπάρχει δυνατότητα να αναπτυχθεί η Κρήτη στον ενεργειακό τομέα σε άλλο επίπεδο. Θα υπάρχει δυνατότητα για αξιοποίηση περαιτέρω του ηλεκτρισμού που παράγεται από τον ήλιο, που σημαίνει ότι θα πάμε σε ηλεκτροκίνηση. Πολύ σύντομα η Κρήτη θα βρεθεί στο επίκεντρο ειδικών και στο πλαίσιο αναζήτησης χώρων αποθήκευσης ενέργειας. Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα πρόγραμμα ερευνητικό ευρωπαϊκό, ένα λέγεται Twinning, με το οποίο μελετάμε τρόπους και χώρους αποθήκευσης τόσο διοξιδίου του άνθρακα όσο και υδρογόνου. Εξετάζονται τόσο στην κεντρική Ελλάδα όσο και στη δυτική Ελλάδα υποθαλάσσια. Και αυτή τη στιγμή δεν σας κρύβω ότι έχουμε σκοπό να κάνουμε και μια πρόταση προς την περιφέρεια, να δούμε κατά πόσον μπορούν να είναι κάποιοι ικανοποιητικοί χώροι και στην Κρήτη. Στο μικροσκόπιο των ειδικών θα μπουν τρεις περιοχές στο νησί μας. Και πάνω στην Κρήτη μιλάμε και στο θαλάσσιο χώρο και ανατολικά και δυτικά. Και επίσης σε περίπτωση που όντως προχωρήσουμε με τα πιθανά, έτσι, με τα δυνητικά αυτά κοιτάσματα στα δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης, θα μπορέσουμε επίσης να έχουμε μηδενικό αποτύπωμα και θα μπορούμε οποιαδήποτε κατανάλωση από εκεί διοξειδίου να την αποθηκεύουμε.